Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρουσιάζεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης αλλά και από άλλους ως το μάνα εξ ουρανού απέναντι στις επιπτώσεις, τις αρνητικές επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης στους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες και στους εμπόρους, οι οποίοι και πριν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης είχαν να αντιμετωπίσουν ένα γολγοθά προβλημάτων. Και τα όποια μέτρα η κυβέρνηση εξήγηλε το προηγούμενο διάστημα ήταν ακριβώς μέτρα περιορισμένης στήριξης σε αυτές τις κατηγορίες και αποτελούσαν και μια σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα δισεκατομμύρια τα οποία έχουν δοθεί, σχεδιάζονται να δοθούν το επόμενο διάστημα στο μεγάλο κεφάλαιο. Και η επάρκεια ή ανεπάρκεια των μέτρων κρίνεται από την κατάσταση την οποία βιώνουν, αντιμετωπίζουν οι αυταπασχολούμενοι και επαγγελματίες. Με τεράστια προβλήματα, προβλήματα επιβίωσης ακόμη και τα οποία δεν μπορούν να συνεχίσουν να έχουν οικονομική δραστηριότητα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα απέναντι στα δίκαια αιτήματά τους, τα οποία έχει καταθέσει και το ΚΚΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριμένου νομοσχέδιου, και όχι μόνο τα αιτήματα των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών, αλλά και της φτωχομεσαίας αγροτιάς και των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, η κυβέρνηση παρότι δείχνει ότι τα κατανοεί, ταυτόχρονα μιλάει και για τις αντοχές της οικονομίας. Ότι αυτά τα αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί υπάρχουν δοσμένες αντοχές στην οικονομία. Μόνο που αυτές τις αντοχές φαίνεται ότι είναι ανελαστικές όταν αφορούν ικανοποίηση των αιτημάτων των λαϊκών στρωμάτων. Και ταυτόχρονα είναι λάστιχο όταν πρόκειται να ικανοποιήσουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί το να λες ότι τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν 60 δισεκατομμύρια από τα διάφορα πακέτα και χρηματοδοτικά εργαλεία στην ελληνική οικονομία προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων και ταυτόχρονα να μιλάς ότι δεν υπάρχουν αντοχές στις οικονομίες για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης των αυταπασχολούμενων, τότε με αυτόν τον τρόπο δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να προσπαθείς να συγκαλύψεις την αντιλαϊκή σου πολιτική. Και βέβαια, εκτός από αυτά τα όποια περιορισμένα μέτρα ανακούφισης, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βιώνουν, η κυβέρνηση αξιοποιεί ως εργαλεία την αναστολή των υποχρεώσεων, είτε προς τις εφορίες, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τις τράπεζες, μόνο που και αυτή βεβαίως η αναστολή δεν κάνει τίποτε άλλο παρά το επόμενο χρονικό διάστημα πολλαπλασιαστικά τα ίδια ακριβώς προβλήματα να έρθουν και να πέσουν στις πλάτες των ίδιων στρωμάτων. Δηλαδή δίνει μία απλή αναστολή των υποχρεώσεων, χωρίς να διαγράφει μέρος τους. Με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα. Και το τρίτο εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, το είπε και ο κύριος Υπουργός, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Λες και αυτό είναι η ανάγκη της συντριπτικής πλειοψηφίας των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματίων και των εμπόρων, να μπορούν να δανειοδοτηθούν. Ενώ έχουν άλλα πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. Επί της ουσίας δηλαδή, σφίγγει ακόμη περισσότερο τον κλειό κάτω από τον οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι επαγγελματίες και οι έμποροι. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς το λέμε πάρα πολύ καθαρά ότι οι συγκεκριμένες επιλογές επί της ουσίας διευκολύνουν τη διαδικασία συγκέντρωσης της οικονομίας και της παραγωγικής δραστηριότητας, της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια. Και ταυτόχρονα αυτό το οποίο δεν μπορεί να αναιρέσει η όποια προσπάθεια της κυβέρνησης είναι ακριβώς το αντιλαϊκό οπλοστάσιο το οποίο βρίσκεται εν ισχύ απέναντι σε αυτές τις κατηγορίες. Και το αντιλαϊκό αυτό οπλοστάσιο το οποίο διαμορφώθηκαν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζει, αλλά αντίθετα το διατηρεί εν ισχύ και η σημερινή κυβέρνηση. Και έχουμε να κάνουμε με τη δράση την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι αυταπασχολούμενοι και εμπόροι των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Έχει να κάνει με τη φοροεπιδρομή την οποία καθημερινά υφίστανται αυτές οι κατηγορίες. Από το να μην είναι ενταγμένοι στο αφορολόγητο, από την προκαταβολή 100%, από το τέλος επιτιδεύματος και μια σειρά άλλα τέτοια μέτρα τα οποία έτσι τσακίζουν τα εισοδήματα των αυταπασχολούμενων και των εμπόρων. Έχει να κάνει με το ασφαλιστικό,
Έχει να κάνει με το ωράριο εργασίας και μια σειρά άλλα μέτρα. Και βεβαίως το εργαλείο της οριζόντιας αντιμετώπισης, το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο μια επιλογή της κυβέρνησης, αλλά και άλλων κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να συγκαλύψει το ποιος επί της ουσίας θα επωφεληθεί από τα δισεκατομμύρια αυτά από τα πακέτα στήριξης. Και αυτοί που επί της ουσίας θα επωφεληθούν δεν είναι κάποιοι άλλοι παρά οι επιχειρηματικοί όμιλοι, και ταυτόχρονα να συγκαλύψει και το ποιος θα το πληρώσει όλα αυτά τα πακέτα. Που όλα αυτά τα πακέτα, είτε είναι δάνεια, είτε είναι εγγύηση, είτε είναι επιδοτήσεις, θα κληθεί να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι που είναι επί της ουσίας τα λαϊκά στρώματα. Και αυτό δεν το κάνουν τυχαία και η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι να συγκαλύψουν την αιτία της επιδείνωσης της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, της φτωχομεσαίας αγροτείας. Και η αιτία αυτής της επιδείνωσης της θέσης τους δεν αφορά την όποια ανεπάρκεια της κυβέρνησης υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο, ή τις όποιες μικροεξυπηρετήσεις κάνει η κυβέρνηση, όπως έκαναν άλλωστε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι καταφεύγουν σε προτάσεις. Μια σειρά τέτοιες προτάσεις όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά προτάσεις πλειοδοσίας υπέρ των επιχειρηματικών ομήλων, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη περισσότερα ζητάει χρήματα για να στηριχθούν και μάλιστα εμπροστοβαρός οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, για να θωρακιστεί, λέει, με αυτόν τον τρόπο η ελληνική οικονομία. Φτάνει στο σημείο, δεν μέχρι και το μαξιλάρι, το οποίο μαξιλάρι προέρχεται από τα ματωβαμένα πρωτογενή πλονάσματα. Δηλαδή, οι ίδιοι εργαζόμενοι να πληρώσουν ακόμη μια φορά τη σωτηρία των μετόχων των επιχειρηματικών ομήλων. Και ταυτόχρονα, στο μαξιλάρι αυτό περιλαμβάνονται και τα αποθεματικά ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων και άλλων δημόσιων οργανισμών. Που όταν αυτά εξαντληθούν τα αποθεματικά, τότε νέα μέτρα αντιλαϊκά θα έρθουν και αντιασφαλιστικά απέναντι στους εργαζόμενους και στο λαό. Ή μέτρα τα οποία θα επιβαρύνουν τελικά έτσι ή αλλιώς τα λαϊκά στρώματα, όπως είναι τα μέτρα τα οποία πρότεινε ο κύριος Βαρουφάκης πριν από λίγο, γιατί είναι προτάσεις εντός των τυχών, είναι προτάσεις που αφήνουν στο απειρόβλητο το μεγάλο κεφάλαιο, αφήνουν στο απειρόβλητο τους κεφαλαιοκράτες. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτό το οποίο προσπαθεί να συγκαλύψουν, μέσα από αυτή την προτασιολογία, είναι ποιος είναι ο εχθρός και ο αντίπαλος. Ο πραγματικός εχθρός των αυταπασχολούμενων, των εργαζόμενων, των πλατείων λαϊκών στρωμάτων, της φτωχομεσαίας αγροτείας, είναι τα μονοπόλια και η δράση τους. Είναι το σύστημα που στηρίζει τα συμφέροντά τους και θωρακίζει με κάθε τρόπο αυτά τα συμφέροντα. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι τη σημερινή, την περίοδο αυτή της εκδήλωσης μιας νέας, ακόμη πιο βαθιές καπιταλιστικής κρίσης, όπου οι κυβερνήσεις ζητάνε από τους λαούς να πληρώσουν τα σφασμένα της κρίσης για ακόμη μια φορά, κλιμακώνοντας την αντιλαϊκή και αντεργατική επίθεση, έρχεται η κυβέρνηση με νέα μέτρα και νομοθετικά πλαίσια για να θωρακίσει ακόμη περισσότερο το σύστημα. Παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νόμιζε ότι θα βάλει στο γύψο τις απεργίες, έρχεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιδιώξει να βάλει στο γύψο τις συγκεντρώσεις. Έτσι λοιπόν, όπως η αποτελεσματικότητα των μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ που συντρίφθηκε από την πραγματικότητα, έτσι λοιπόν και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που επιδιώκει να βάλει στο γύψο τις συγκεντρώσεις θα συντριβεί από την ίδια την πραγματικότητα και την ταξική πάλι των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων.